Skoda Citigo EIV, ηλεκτροκίνητο. Μπήκαμε στην ηλεκτροκίνηση. Το δοκιμάζουμε. Ωραία. Καλό. Η επιστημονική ομάδα, ο Τάκης και ο Κώστας. Ωραία. Για πείτε μας, παιδιά, πώς το βλέπετε το εργαλείο. Σαν πρώτη εντύπωση. Στην κάμερα, την κάμερα κοιτάω. Σαν πρώτη εντύπωση, το αυτοκίνητο έχει πολύ ομαλή κύληση στον δρόμο. Σχεδόν δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο συγκριτικά με ένα αυτόματο. Για τα κυβικά του, βασικά για τον όγκο του, κυλάει πολύ άνετα. Έχει πολύ ωραία ροπή, έτσι. Πολύ ωραία ροπή και μας είπε ο άνθρωπος ότι είναι στα 83 άλογα σε αντίστοιχη βενζίνη. Στα, ναι, με βενζίνη στα 83 άλογα. Και 21 κιλά ροπή. Και 21 κιλά ροπή. Πράγμα το οποίο για ένα τόσο μικρό ηλεκτροκινητήρα συγκριτικά με μια βενζίνη ή ένα πετρέλαιο είναι πολύ δυνατό. Σας μάρει αυτόματο. Βασικά δεν είναι καν αυτόματο, είναι απλά μια ρύθμιση του μοτέρ. Σε στυλ αυτόματο. Ναι, είναι στην ουσία το σασμάν του ρυθμίζει πώς θες να συμπεριφέρεται ο ηλεκτροκινητήρας, αν θες να φρενάρει μόνος του για ανάκτηση ενέργειας ή να το αφήνεις να τσουλάει για να μην κόβει καθόλου. Όπου εκεί πέρα δεν κάνεις καθόλου οικονομία. Θα σας τα δείξουμε σε λίγο στο βίντεο. Τάκη, τι έχεις να πεις πίσω από το πίσω κάθισμα. Αρχικά είναι ένα κλασικό σύντυπο, έτσι. Εσωτερικά είναι ένα κλασικό σύντυπο. Η διαφορά είναι το ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πιάσει ένα βενζινοκίνητο το ηλεκτρικό. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, έχει τρομερή δύναμη. Κι όμως, ξέρεις κάτι, θα το λέμε και δεν θα το πιστεύουν ότι παιδιά το αμάξι έχει ροπές. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ροπή και έχει όλη τη ροπή από 0 χιλιόμετρα. Από 0. Πολύ σημαντικό. Και επειδή αυτό. Όταν σας λέμε κάποια πράγματα, νομίζετε λέτε τι λένε αυτοί, δεν έχετε παρά να πάτε στη Σκόντα Σωτηρόπουλος, να το κάνετε ένα test drive και να το διαπιστώσετε. Για πείτε ρε παιδιά τώρα, πώς το βάλετε το εργαλείο. Βασικά να μας πει ο οδηγός που το οδηγεί τόση ώρα. Πολύ ροπάτο. Άκουγα το ηλεκτρικό μότρο πώς κάνει. Γαμάτο! Δεν κάνει. Αθόρυβο τελείως με πολύ δύναμη. Έχει και air condition κλιματισμό, αμέ. Το οποίο μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και μέσα από το κινητό μας. Και μέσα από το κινητό με την εφαρμογή Skoda Connect. Τα πάντα. Μπορούμε το πρωί, παραδείγματος χάρη ή το μεσημέρι, τώρα το καλοκαίρι, να το προγραμματίσουμε 5 λεπτά πριν μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο, ήδη να έχει αρχίσει να δουλεύει η ψύξη, ούτως ώστε να μπούμε μέσα σε μια δροσερή καμπίνα. Ή το αντίστοιχα το χειμώνα, το πρωί, πριν φύγουμε για τη δουλειά μας ή για όπου έχουμε να πάμε, να το βάλουμε να συσταθεί καμπίνα. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σε αυτοκίνητο, στο βενζινοκίνητο ή γενικότερα. Γενικά στους θερμικούς κινητήρες. Επίσης, κάτι που λένε τα παιδιά να δείξουμε είναι στο σασμάν. Έχει, θα το δείξουμε λίγο σε βίντεο, κάτω από το drive, το V. Είναι αυτό το V και συν clean. Είναι ότι με το που αφήσουμε τον γκάζι, το αυτοκίνητο κόβει από μόνο του και ανακτά ενέργεια. Και έχει συν clean 3 σκάλες ή 4 σκάλες. 4. Ναι. Δηλαδή με το που αφήσεις τον γκάζι, αυτομάτως φρενάρει και κάνει. Χωρίς να πατήσουμε φρένο. Φρενάρει από μόνο του. Οικονομικό για τα τακάκια. Πρώτα απ' όλα που δεν το έχει σκεφτεί κανείς, αλλά και γίνεται ανάκτηση ενέργειας στις μπαταρίες. Επίσης, οι μπαταρίες του αυτοκινήτου δεν είναι μπροστά, είναι στο πάτωμα. Και πίσω, κάποιοι ίσως δείτε πίσω στο πάτωμα, το πάτωμα του ηλεκτρικού του Citigo είναι λίγο πιο ψηλό από το πάτωμα του συμβατικού. Και σε ύψος του αυτοκίνητου, σε σχέση με το έδαφος, αυτό το Citigo είναι λίγο πιο ψηλό από τα άλλα, από τα συμβατικά. Για πείτε εδώ, κυρία, τι μπορεί να κάνει αυτό το αυτοκινητάκι, τα ηλεκτρονικά του. Αν μπορούμε να πούμε, η εικόνα μοιάζει με ένα κλασικό σύντικο, είναι τελείως διαφορετικό, διότι όπως μας έδειξαν στη Skoda Σωτηρόπουλος, κατεβάζοντας το application της Skoda, ουσιαστικά το κινητό, έχεις όλη την εικόνα του αυτοκινήτου. Ουσιαστικά το κινητό σας γίνεται μία οθόνη, το infotainment, είτε μέσω του Skoda Connect, είτε μέσω μια άλλη εφαρμογή. Πολύ καλή, τώρα εμείς δεν κάτσαμε να συνδέσουμε εφαρμογή, καταλαβαίνετε. Μπορείς. Πάμε μια βολτάρα. Κοιτάξτε εδώ, θέα.
Μέχρι και, μέχρι και ο Κώστας αγναντεύει απ' έξω. Φανταστικό το σημείο, έχουμε έρθει λίγο εκτός Αθήνας για να δούμε λίγο το σιτικό με την άνεσή μας. Κοίτα θέα. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι μεν τα καλά της ηλεκτροκίνησης, ότι σου βάζουν ένα-δύο μπιχλιμπίδια, δύο τεχνολογίες παραπάνω για να σε γλυκάουν, έχει άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να πέσουν λίγο φτωχά για την τιμή το οποίο μπορεί να τα αγοράσει κάποιος. Εγώ όμως θα προσθέσω κάτι σε αυτό που λες, γιατί δεν ξέρεις. Το Citigo είναι ένα από τα ηλεκτροκίνητα τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη αυτονομία. Ναι, ναι. Δηλαδή τα Max έχει γύρω στα 300 χιλιόμετρα αυτονομία. Μια Καλαμάτα την πας, έφυγες κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Καλαμάτα είναι 242 χιλιόμετρα. Και αν ας πούμε οργανώσει το ταξίδι σου οικονομικά. Πας, νορμάλ. Και αν οργανώσει λίγο και το ταξίδι σου και βρίσκει φορτιστές στον δρόμο. Όχι, Καλαμάτα πας κανονικά, δεν χρειάζεσαι φόρτιση. Όπως χρειάζονται κάποια άλλες μάρκες που δεν βγάζουν ούτε μέχρι τη Ζαχάρο, ας πούμε, και σταματάμε στην Κόρινθο για φόρτιση. Ναι, το Citigo πάει. Κανονικότατα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε το ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η αυτονομία της μπαταρίας εξαρτάται και πάρα πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Αν θα έχει πολύ κρύο ή πολύ ζέστη, βέβαια επηρεάζεται. Βέβαια στην Ελλάδα. Παιδιά, βλέπετε ποιότητα και στη θεωρία που πάμε. Ναι, ναι, ναι. Στροφιλή και όλα αυτά. Είναι πιο δεμένο αυτοκίνητο γιατί έχει και μεγαλύτερο βάρος λόγω των μπαταριών. Okay. Αυτό θα πρέπει να σημειωθεί. Βέβαια είναι 1230 νομίζω. Ναι. Όταν το κλασικό βενζινοκίνητο είναι κάτω από τον 1 τόνο. 708 βασικά. Αλλά. Κοιτάξει.